λοιπόν ανθρώπου εφόρησε τη χώρα, μας λέει το Ευαγγέλιο, και έχοντας την ευλογία από τον Θεό να αυξάνεται η περιουσία του, αντί να έχουν ομονή το όνομά του, αντί να αισθάνεται ότι αυτός ο οποίος το έχει προσφέρει όλα εκείνα τα αγαθά δεν είναι άλλος από τον Θεό μας, σκέφτεται με το μυαλό του τι θα μπορέσω άραγε να κάνω για να μπορέσω να αποθηκεύσω όλη αυτή μου τη σοβιά, όλη αυτή μου την επισημένη περιουσία, ούτως ώστε να την απολαμβάνω εγώ, μόνος μου. Αυτή λοιπόν είναι η σκέψη η οποία υπάρχει στο μυαλό του σημερινού προσώπου και δεν έχει υπολογίσει ότι λογαριάζει πολλές φορές όπως λέμε χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος αυτή τη στιγμή είναι ο Χριστός μας ο ίδιος. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Θεός μας ο μοναδικός και αληθινός, ο οποίος είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου μας. Και όταν εμείς οι άνθρωποι σκεφτόμαστε κατά τέτοιο τρόπο, εκείνος σκέφτεται διαφορετικά και έρχεται να μας παιδαγωγήσει. Και το σημερινό μήνυμα το οποίο σε επιδά από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα δεν είναι άλλο από το ότι ο άνθρωπος στη ζωή πρέπει να σκέφτεται ότι ό,τι έχει, του το έχει προσφέρει ο Θεός. Και σίγουρα δεν είναι δικό του. Σίγουρα δεν ανήκει σε εκείνον, αλλά ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Ανήκει σε όλη την κοινωνία, στο σύνολο των ανθρώπων, μέσα στην Εκκλησία, στην κοινωνία των προσώπων, όπως λένε οι Άγιοι μας, στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και ό,τι αγαθό και αν έχει προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο, πρέπει εκείνο να το μοιράζεται με τους συνανθρώπους, διότι διαφορετικά καταντά μια εγωιστική πράξη, ένα εγωιστικό καθεστώς, για το οποίο κανένας δεν είναι ωφελημένος και κανένας δεν έχει χαρά μέσα στη ζωή του. Διότι δείτε τι συμβαίνει στο Ευαγγέλιο. Μόλις έχει κάνει τη σκέψη για την οποία αισθάνεται περήφανος και χαρούμενος ότι θα χτίσει καινούργιες αποθήκες και εκεί θα βολεύσει το περίσσευμα από την περιουσία του, την επόμενη μέρα ο Θεός τον καλεί κοντά του, τον παίρνει από τη ζωή αυτή και δίνει σε όλους εμάς το μήνυμα αυτό το οποίο σας είπα, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να λογαριάζει τη ζωή του χωρίς τον Θεό. Δεν μπορεί σε τίποτα να ετοιμάζει κάθε του κίνηση, το κάθε του βήμα, χωρίς να λαμβάνει προηγουμένως όχι την ευλογία, αλλά έχοντας την εμπιστοσύνη την απόλυτη στο Θεό και να αντιλαμβάνεται ότι όπως εκείνος ήρθε εις τον κόσμο για όλους εμάς, έτσι και εμείς, ό,τι έχουμε, ό,τι μας προσφέρει, το έχουμε για όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, θα μας πει λίγο σε όλους αργότερα, σχολιάζοντας την ευαγγελική αυτή περικοπή. Δεν είναι κακό το να απολαμβάνεις πλούτο. Δεν είναι κακό το να εργάζεσαι τη ζωή σου και να κερδίζεις. Το κακό είναι το πώς διαχειρίζεσαι αυτό το οποίο κερδίζεις. Η χρήση του κάθε πράγματος το οποίο σου προσφέρει η ζωή και ο Θεός. Η χρήση του κάθε αγαθού που σου δίνεται απλόκερα στη ζωή σου. Η χρήση είναι αυτή η οποία πρέπει να προσευχθεί από τον κάθε άνθρωπο, από τον κάθε ένα από εμάς, για να αντιληφθούμε πνευματικά και ουσιαστικά ότι ό,τι μας έχει υποθεί, άλλο δεν είναι από τον Θεό μας και έχουμε να αναλαμβάνω χρέος αυτό να του μοιραζόμαστε. Δείτε τι γίνεται καθημερινά μέσα στην Εκκλησία. Ποια είναι η παράδοσή μας. Οι Απόστολοι ίδιοι, όταν ξεκίνησαν μετά τον θάνατο και τη σταύρωση και την ανάσταση του Θεανθρώπου, να κηρύττουν προς πάσα κατεύθυνση το Ευαγγέλιο του, σε κάθε τόπο που πήγαιναν ίδρυαν εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες όπου εκεί διδάσκονταν και τελούνταν το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία. Και κάθε ένας μέσα στην κάθε αυτή τοπική εκκλησία είχε το ρόλο του, είχε το χαρακτήρα του, είχε τη δική του θέση και το χάρισμα το οποίο του εδίδεδο από τον Θεό, ερχόταν και το ενασμένεται πάνω στην Αγία Τράπεζα για να γίνει τι, να γίνει κτήμα όλης της εκκλησίας. Και σήμερα, στη δική μας εποχή, ο λόγος αυτός αντιλαμβάνεστε όσο επίκαιρος είναι, σε μια κοινωνία όπου μέσα σε αυτή υπάρχουν ανισότητες, αδικίες, υπάρχουν διαφορετικά στρώματα ανθρώπων που όσα χρόνια είδατε έχουν περάσει και οι άνθρωποι αγωνίζονται για τη δημοκρατία, για την ισότητα, για την ισορροπία. Δυστυχώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνουν τα πράγματα αυτά μέσα από το δικό τους πρίσμα, εγωιστικά, και συνεχίζουν να παλεύουν χωρίς να μπορούν τελικώς να αντιληφθούν ότι η πραγματική δημοκρατία, η πραγματική ισότητα είναι το να μοιράζεσαι αυτό που έχεις μαζί με τους άλλους. Να μοιράζεσαι τις ωραίες που σου δίνει ο Θεός, ευχαριστώντας πρωτίστως το όνομά του τους συνανθρώπους σου. Και να μοιράζεσαι κάθε αγαθό, διότι
Μόνο τότε είναι η χαρά η οποία δίνεται στον άνθρωπο όταν μοιράζεται τα αγαθά. Είναι πραγματική χαρά. Είναι ουσιαστική χαρά. Και έρχεται και πραγματώνεται αυτό το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Να χαίρουμε μαζί με αυτούς που χαίρονται. Να ελκούμαστε μαζί με αυτούς που ελκούνται. Διότι μόνο έτσι θα αντιληφθούμε μέσα στην καρδιά μας ποια είναι η ουσιαστική χαρά που ο άνθρωπος χρειάζεται για να χορεύεται μέσα στη ζωή του. Στην εποχή μας λοιπόν, όπου όλα αυτά όπως σας είπα αμφισβητούνται, η Εκκλησία μας δίνει ένα ξεκάθαρο λόγο, μία ξεκάθαρη μαρτυρία, μία ξεκάθαρη εικόνα. Μία εικόνα μοιρασιάς, μία εικόνα κοινωνίας, μία εικόνα αλληλεγγύης και αγάπης, που δεν είναι άλλη από αυτήν ακριβώς τη βίωση του μηνύματος του Ευαγγελίου, που είναι αγάπη στον Θεό και αγάπη στον συνάνθρωπο. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω σήμερα να μοιραστώ μαζί σας, που έρχομαι για πρώτη φορά στην ενορία μας, εδώ, στον καθεδρικό ναό της Φιλαδέλφειας, και να σας μεταφέρω και εγώ, όχι δικά μου λόγια, αλλά τα λόγια του Ευαγγελίου, ότι σήμερα μας καλεί ως ποτέ άλλο τον Χριστός να μοιραζόμαστε αυτά τα οποία έχουμε με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν έχει σημασία αν αυτά που έχουμε, παραλαμβάνω, είναι υλικά αγαθά. Ακόμα και ο χρόνος μας, η δική μας η σκέψη, η παρέα που θα κάνουμε σε κάποιον άνθρωπο που είναι τόσο ουσιαστική, για να μπορέσει αυτό να ξεπεράσει τα προβλήματά του, να αισθανθεί κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι δεν είναι μόνος του. Και ότι μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία, βλέπουμε στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας τον Χριστό τον ίδιο. Και ως έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ανεξαρτήτως του τι γλώσσα μιλάει, τι χρώμα έχει, πώς λέγεται, από πού έρχεται, για μας, για τον κάθε χριστιανό, είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού. Και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτά λοιπόν θέλω σήμερα από την καρδιά μου να σας πω, να σας προτρέψω όλους και πρώτα εμένα να σκεφτούμε κατά πόσον αυτά τα πράγματα καθημερινά στη ζωή μας και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν μάθουμε να μοιραζόμαστε, τότε και ο Χριστός θα ευλογεί τη ζωή μας, θα ευλογεί την καθημερινότητά μας και δεν θα έχουμε σε τίποτα να ομοιάζουμε τον άνθρωπο να γίνουν πλούσιο, αλλά θα γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί, πραγματικοί άνθρωποι που θα ξέρουμε να βλέπουμε στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου τον Θεό μας, τον ίδιο και μοναδικό. Αμήν. Όταν έρθεις την αστυνομία σου Τον Αγίον εν δόξω και πανεπιστημών Απόστολων, τον Αγίον εν δόξω και καμπλήκων μαρτύρων,
γνωσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου Εργόου Σνεομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίνων και Άλλης, και του Εναγής Πατρός ημών Φιλοχείου Επισκόπου Ιωνίων, αυτή της Μητροπόλεως όχι μόνο για πάρα πάρα πολλά χρόνια
αλλά με ένα πολύ σπουδές και πολύ σημαντικό έργο. Και θα προσευχόμαστε, όπως σας διατηρεί ζών, έτοιμων, υγειά, μακροϊπερεύοντα, όχι μόνο για να ορθοτομείτε το λόγο της αληθείας του, αλλά για να είναι η επιμαντορία σας πραγματικά κακοφόρα. Άξιος! Άξιος! Μεσολογιότατε και αγαπητέ με αδελφέ, πατέρα Παντελεήμωνα, με συγκίνηση από τους λόγους σας, με συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σας και με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπάστηκα όλα αυτά τα ιερά λείψανα και κυρίως την εικόνα της Παναγίας μας Βουλιώτισσα, όπου για πρώτη φορά σήμερα ήρθα στον ιερό αυτόν χώρο και στον ιερό αυτόν ναό, το δαθμικό μας ναό της Νέας Συναδέλφια, για να προσκυνήσω και να λειτουργήσουμε, να συλλειτουργήσουμε όλοι μας γύρω από την Αγία Τράπεζα και να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, υπερβολές είναι, και το μόνο το οποίο και εγώ ανταποδίδω είναι ότι η δική μου καρδιά όχι μόνο θα είναι, αλλά είναι γεμάτη αγάπη για όλους σας και τον καθένα χωριστά, γιατί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όπως σας είπα, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Όταν λοιπόν αγαπούμε τον Κύριό μας, μπορούμε μην αγαπάμε τους ανθρώπους. Πρώτο μου μέλημα, το είπα και το λέω πολλές φορές, είναι οι συνάνθρωποι μας. Είναι ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, χωρίς να μειώνεται η αξιοπρέπεια του προσώπου, του ανθρωπίνου προσώπου, αλλά με απόλυτη αξιοπρέπεια, διάκριση και διαφάνεια, να βοηθήσουμε όλους όσους έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή τη βοήθειά μας, είτε αυτή είναι υλική, είτε αυτή είναι πνευματική. Στον ιερό ναό με αυτό που διακονείται, με τους άλλους συνεφημερίους σας, τον πατέρα Αλέξανδρο, τον πατέρα Νικόλα και τον πατέρα Νεκτάριο, τους συνεργάτες σας, τους συνοδηγόρους σας και όλο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μαζί με το Ενωριακό Φλούτο Ταμείο, αποτελούν τους πυλώνες εκείνους όπου στηρίζουν το πνευματικό σας έργο και το κοινωνικό και το κοινωνικό, και γι' αυτό έχετε να επιλύσετε ένα τόσο μεγάλο έργο προς τους ανθρώπους, το οποίο μιλάει από μόνο του και πριν έρθω στην Φιλαδέλφεια είχε φτάσει και στην αυτιά μου. Σας συγχαίρω από την καρδιά μου γι' αυτό και στους συνεφημερίους σας και σας προτρέπω να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Άφρον Πλούσιος, να το υπαυξήσουμε, όχι για να μεγαλώσουμε τις αποθήκες μας, αλλά για να μεγαλώσουμε την προσφορά μας στους ανθρώπους. Να μεγαλώσουμε την προσφορά εκείνη η οποία όσο ποτέ άλλοτε σήμερα είναι απαραίτητη, όχι για να έχουμε πια το φαγητό, αλλά για να αποκτήσουμε ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Σε καμία δοκιμασία. Πολλές δοκιμασίες έχει περάσει ο τόπος μας. Και όσοι έχετε έρθει από τη Μικρά Ασία, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει ξεριζωμός, προσφυγιά και να ξεκινάς τη ζωή σου από την αρχή. Δεν είναι σε εμάς τίποτα άγνωστο, τίποτα πρωτόγνωρο. Σήμερα ζούμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, κάτι το οποίο δεν θα είναι μόνιμο, αλλά αυτό το οποίο θα παραμείνει μόνιμο θα είναι η δική μας αγάπη προς τον Χριστό, η δική μας αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η ελπίδα να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Να ξεπεράσουμε κάθε δοκιμασία, κάθε θλίψη που μας δημιουργεί μέσα στην καρδιά μας. Όλοι λοιπόν μαζί ενωμένοι να μπορέσουμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού να αντιληφθούμε όλα αυτά και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Να σταθούμε στο πλάι του και με περηφάνεια και αξιοπρέπεια να μην χάσουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας. Με ιδιαίτερη λίγο χαρά βρίσκομαι και πάλι ομολογώ ανάμεσά σας και ελπίζω και εγώ τον Δήμαρχο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη των άλλων παρατάξεων, τους εκπροσώπους των πολιτιστικών φορέων και τον κάθε ένα απλό πιστό μας, οι οποίοι σήμερα ήρθαν στον ιερό αυτόν χώρο. Σας χαιρετίζω με αγάπη, σας δίνω απλόχερα την ευχή μου και τη βεβαιότητα ότι εγώ θα είμαι κοντά σας για να κάνουμε αυτό ακριβώς πράξη, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Πατέρα Παντελεήμωνα, ευχαριστώ και πάλι από την καρδιά μου και ευχαριστώ για το δώρο σας, είναι το πιο ουσιαστικό. Διευκόλυντον Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού